Ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας βρέθηκαν στην τεράστια σκηνή του ΆΚΑ και τραγούδησαν τις μεγάλες επιτυχίες του Φίβου. Πάμε στην έσπαση σύνταξης, Κατερίνα Βουρδούκα. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Πράγματι, χτες το βράδυ έγινε μια πολύ μεγάλη συναυλία για τα 20 χρόνια του Φίβου. Ο Φίβος γιόρτασε 20 χρόνια επιτυχίες στην ελληνική δισκογραφία μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Έλλη Κοκκίνου, ο Νίνο, ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης και πάρα πολλοί άλλοι. Βλέπουμε εδώ τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία ξεκίνησε τη συναυλία με το Γεια, ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει την καριέρα της. Καθώς έχει κάνει μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό, την βλέπουμε εδώ αποκαλυπτική με ένα κορμάκι. Ο Νίνο εδώ. Ο Νίνο. Καταχειροκροτήθηκε ο Νίνο από τους θαυμαστές του, από τον κόσμο που ήταν εκεί. Ο κόσμος ευχαίρεσε πάρα πολύ. Απόλαυσε ένα οπτικό-ακουστικό υπερθέαμα με 3 ώρες περίπου κράτησε συναυλία. Η σκηνή ήταν 600 τετραγωνικά μέτρα, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Εδώ η Έλλη Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου με ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, με βαθύ σκίσμο που αποκάλυπτε τα πόδια της. Και μπαλέτο βέβαια. Και βέβαια μπαλέτο από τον Φωκά τον Ευαγγελινό, ο οποίος φρόντισε να πλησιώσει σχεδόν όλους τους τραγουδιστές. Δεν ήταν απλά μια συναυλία από ό,τι φαίνεται, ήταν ένα σοου. Άντζελα. Η Άντζελα Δημητρίου βγήκε υπέρλαμπη, όπως βλέπετε, με ένα διαφανές φόρεμα που αποκάλυψε τα πόδια της και γύρω-γύρω παπαράτσι. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί η Άντζελα. Τραγουδάει εδώ πέρα τις μακαρίτες. Ήταν και άλλοι καλλιτέχνες βέβαια τους από αυτούς που βλέπουμε. Βέβαια, ο Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Ρέμος, ο Τους, ο Καλίδης, ο Διονύσης Κινάς, η Κέτη Καρμπή, η Μαντό, η Άντζελα Δημητρίου, ο Θάνος ο Πετρέλης. Εδώ η Δέσποινα Βανδύ σε μια άλλη εμφάνιση. Ακριβώς, από άλλη εμφάνιση, ένα εντυπωσιακό σκηνικό πραγματικά. Κατεβαίνει με ασανσέρ. Ναι, ναι, είναι μέσα σε ένα ασανσέρ. Κατεβαίνει, τραγουδάει ακόμα μια μεγάλη επιτυχία του Φίβου. Εδώ πέρα φοράει ένα κόκκινο παντελόνι. Η Δέσποινα Βανδύ είχε αρκετές φορές στη σκηνή. Άνοιξε τη συναυλία και την έκλεισε κιόλας στη συναυλία. Εδώ είναι και η Καρμπή. Εντυπωσιακή συγκινημένο μαύρο φόρεμα με σκίσιμο, βαθύ σκίσιμο και ντεκολτέ. Και την Καρμπή ήταν από εκείνους που αποθεώθηκαν, Θοδωρή, πρέπει να σου πω, από τον κόσμο. Καλησπέρα! Είχε πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ πέρα είναι ο Μαζονάκης, πάρα πολύ εντυπωσιακός και εκείνος. Ανέβηκε η σκηνή με ένα αυτοκίνητο. Τραγούδισε το Gucci φόρεμα και μεγάλη επιτυχία του Φίβου. Το Gucci φόρεμα, βέβαια. Με κόκκινο, τα παντελόνι. Κόκκινα ντυμένος ναι, ο Μαζονάκης. Είναι ανατρεπτικός ο Μαζονάκης στις εμφανίσεις του. Λοιπόν, στο σημείο αυτό προτείνω το εξής, Κατερίνα. Να ακούσουμε τι είπε ο Φίβος και θα επανέλθουμε με τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε και μας στηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα 20 χρόνια. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ τώρα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που με τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους. Θα μπορούσα να βρουν 1000 δικαιολογίες για να μην έρθουν σήμερα. Είτε ότι ήταν άρρωστοι, είτε ότι είχαν κλεισμένες δουλειές, είτε προσωπικά θέματα. Κι όμως δεν το έκαναν, παραμέρισαν κάθε τι προσωπικό τους και ήρθαν εδώ απόψε για να ξαναζωντανέψουμε όλοι μαζί παρέα κομμάτια και αξέχαστες στιγμές που ζήσαμε και δημιουργήσαμε μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη βραδιά στη γυναίκα μου την Αμαλία, η οποία αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια την έμπνευσή μου, το στήριγμά μου και τον έρωτα της ζωής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εντυπωσιακή εικόνα, Κατερίνα. Δηλαδή, δεν βλέπεις συχνά τόσους πολλούς και επώνυμους τραγουδιστές πάνω στη σκηνή. Όχι συχνά, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που είδαμε τόσα μεγάλα ονόματα όλους μαζί πάνω στην ίδια σκηνή. Και αυτό το κατάφερε ο Φίβος, βέβαια. Τους βλέπουμε εδώ πάνω στη σκηνή. Βγήκε ο Φίβος στο τέλος να ευχαριστήσει τον κόσμο και τους καλλιτέχνες, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία. Διακρίνω μεταξύ των τραγουδιστών και τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο, ο οποίος ήταν ο DJ της βραδιάς. Ακριβώς, έπαιξε μουσική, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έπαιξε γνωστές επιτυχίες.
Από το ξένο βέβαια ρεπερτόριο. Ο Μιχάλης Θεοσόπουλος είναι η δήμος. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά, πραγματικά. Πολύ εντυπωσιακή βραδιά. Πιστεύω ότι θα μείνει ξέχαστη. Συγκινητική ομιλία του Φίβου. Πολύ, και εκείνος ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Νομίζουμε ότι η Θοδωρή ήταν μια ανεπανάληπτη βραδιά, ότι δεν πρόκειται να ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Τόσους καλλιτέχνες μαζί στην ίδια σκηνή να τραγουδάνε όλες τις μεγάλες επιτυχίες που ξέρουμε και έχουμε τραγουδήσει και έχουμε διασκεδάσει. Λίγο κοκκίνου ακόμα. Κοκκίνου. Άντζελα. Όλοι ήταν εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Ο κόσμος διασκέδασε πάρα πολύ. Είχε από νωρίς, ενώ η συναυλία άρχισε γύρω στις 9:30, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Ο κόσμος είχε μαζευτεί πριν τις 6:30. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπαν μερικοί από τους συμμετέχοντες τραγουδιστές και μεγάλο ρεπορτάζ στο κεντρικό.